Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους φορέων που βρίσκονται εδώ και θα έχουν δυνατότητα αρκετοί από αυτούς να παρουσιάσουν τη δράση τους, τη σκέψη τους και τις παρεμβάσεις τους. Την Ένωση Συλλόγων Γονέων Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, τους Συλλόγους Γονέων από το 3ο Δημοτικό της Νέας Φιλαδέλφειας, το 2ο Δημοτικό και το 1ο Δημοτικό της Χαλκιδόνας, το 1ο Γυμνάσιο της Νέας Φιλαδέλφειας, το 1ο ΓΕΛ της Νέας Φιλαδέλφειας, το 2ο Γυμνάσιο της Νέας Φιλαδέλφειας, το Γυμνάσιο της Χαλκιδόνας, το Λύκειο της Χαλκιδόνας, το 3ο Λύκειο, το Σωματείο Συνταξιούχων, την Ομάδα Γυναικών της ΟΓΕ, τη ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ, τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Αριστοτέλης, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σεφέρης, το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου, τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής, καθώς και 15 μέλη 15 μελών και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε ένα συγκρότημα που έγινε διεθνώς γνωστό με τις περσινές πλημμύρες και αποτελεί ένα σύμβολο της κρατικής αδιαφορίας και του διαχρονικού εμπεγμού από τα αστικά κόμματα, τις κυβερνήσεις τους, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές τους. Η παρουσία μας εδώ δηλώνει στήριξη στον αγώνα που δίνουν εδώ και 20 και βάλε χρόνια γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος για να υλοποιηθούν επιτέλους οι υποσχέσεις για τις νέες αίθουσες που όλο έρχονται αλλά ποτέ δεν φτάνουν, ώστε να πάψουν επιτέλους οι μαθητές να στηβάζονται σε κοντέινερ και σε μπουντρούμια. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα την αλληλεγγύη μας στους δασκάλους και στους καθηγητές των παιδιών μας που απεργούν αύριο σε όλη την Ελλάδα ενάντια στην ψευδεπίγραφη αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, η οποία φυσικά δεν έρχεται να λύσει τα κακώς κείμενα, αλλά αντίθετα να τα διαιωνίσει και να τα επιδεινώσει, αφού θετική αξιολόγηση θα παίρνει το σχολείο που δεν ζητά χρήματα από το κράτος αλλά από τους γονείς, που θα μπαλώνει κενά στους εκπαιδευτικούς εκ των ενόντων, που θα αποδέχεται να εκμαυλίζεται από τον κάθε επίδοξο χορηγό. Στους νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς που είδαν χθες να απορρίπτεται στη Βουλή η τροπολογία του ΚΚΕ για τη μονιμοποίησή τους με πλήρη συμπαιγνία της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτές τις μέρες ο νους όλων μας είναι κοντά στους δημοπαθείς της Συρίας και της Τουρκίας. Η αλληλεγγύη, η τρυφερότητα των λαών, όπως έλεγε ο Τσε, η συγκινητική προσφορά του λαού μας στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα των χωρών αυτών που δοκιμάζονται σκληρά, πρέπει να δυναμώσει με κάθε μέσο και τρόπο. Όπως πρέπει και να δυναμώσει ο κοινός μας αγώνας ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα και την εξουσία του σε κάθε χώρα. Αντιμετωπίζουμε ο καθένας στη χώρα του ένα κράτος εχθρικό, το οποίο, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς εδώ στη γειτονιά μας, όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, ξέρει να παρεμβαίνει αποτελεσματικά και αστραπιαία, ενώ όταν πρόκειται για στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, τη μια δεν βρίσκεται υπογραφή, την άλλη χάθηκε η σφραγίδα, την παράλληλη μας τελείωσε το ΕΣΠΑ και πάει λέγοντας. Είναι το κράτος ενός σάπιου συστήματος που βάζει την ίδια την ανθρώπινη ζωή και υγεία στον προκρούστη των νόμων της αγοράς και αφήνει στην πρώτη δοκιμασία έκθετο το λαό και έρμεο της τύχης του, όπως βλέπουμε σήμερα στην Τουρκία, όπως είδαμε χθες στο Μάτι, στη Μάνδρα, όπως βλέπουμε με κάθε ευκαιρία στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, που σκορπά απλόχερα εκατομμύρια για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, για ενεργειακές αναβαθμίσεις, για να κερδοφορούν οι κατασκευαστικοί όμιλοι, αλλά δεν έχει μία όταν πρόκειται για κρίσιμες λαϊκές ανάγκες, για σύγχρονη λαϊκή κατοικία, για σύγχρονα ασφαλή σχολεία, για μέτρα της σεισμικής θωράκισης. Γι' αυτό καμία αναμονή από τις δυνάμεις που στηρίζουν το άδικο αυτό σύστημα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Με ισχυρό κουκουέ μπορούμε. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Πριν 3 χρόνια, είδα εδώ κάπου και τον αντιπρόεδρο της Ένωσης, όταν υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα στο πρώτο νηπιαγωγείο της Χαλκιδόνας, η απάντηση των υπευθύνων ήταν «Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να γεννήσουμε αίθουσα». Αποδείχτηκε ότι μπόρεσαν και γέννησαν και αίθουσα. Γιατί οι γονείς τους ανάγκασαν να γεννήσουν και αίθουσα. Μπόρεσαν και λύσαν το πρόβλημα στη Χαλκιδόνα.
όταν κατέλαβαν οι γονείς το σχολείο και όχι τα παιδιά, το γυμνάσιο της Χαλκιδόνας, βρέθηκαν τα 3.000 που λείπανε για τον καυστήρα. Μπόρεσαν και έγινε το τρίτο λύκειο. Μπόρεσαν και θα μπορέσουν να λυθούν όπως το πρώτο της Χαλκιδόνας που δεν φτιαχνόταν ο τείχος. Δηλαδή, όταν δεν περιμένουμε και δεν αναμένουμε το χτύπημα στην πλάτη του κάθε ένα που διαχειρίζει την εξουσία τους, μπορούμε να καταφέρνουμε τα πράγματα να γίνονται και να κερδίζουμε και να συγκρουόμαστε και να πηγαίνουμε πιο μακριά. Σε αυτόν τον αγώνα, η όποια δύναμη, να ξέρετε, δίνεται στο ΚΚΕ πιάνει τόπο. Για παράδειγμα, και τα τρόφιμα στους ορφωνιπιακούς σταθμούς, ερώτηση έγινε αν θυμάμαι καλά, και για ζητήματα των εργαζομένων, και για το πρώτο λύκειο που μπόρεσε και φώτισε ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός ο δικός μας αγώνας και να υποκαταστήσει την δράση των γονιών, και παλιότερα για το τρίτο λύκειο. Και έτσι λοιπόν και το υλικό που έχουμε σήμερα από όλους σας θα το αξιοποιήσουμε για να έχουμε ακόμα πιο πολλές παρεμβάσεις, πιο ουσιαστικές, πιο στοχευμένες και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου και να ενισχύεται η λαϊκή πάλη. Η λαϊκή πάλη, γιατί με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον ορίζοντα μπορούμε και σήμερα να κερδίζουμε πράγματα, αλλά κυρίως να ανοίγουμε ένα μεγάλο δρόμο για το αύριο, για το σχολείο και την κοινωνία που αξίζουν τα παιδιά μας, για μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος δεν θα είναι λύκος για τον άλλον, όπου δεν ακυριαρχεί ο τυφλός ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση και θα μπορούν να γίνονται κοινωνοί και να απολαμβάνουν όλα αυτά θαυμαστά έργα που σήμερα χαρίζει η ανθρώπινη πρόοδος. Μπορούν λοιπόν όλοι σας και αυτοί που ίσως ποτέ δεν έχουν σκεφτεί να ενισχύσουν το ΚΚΕ και με την ψήφο τους, να σκεφτούν διπλά και τριπλά να το κάνουν. Θα πιάσει τόπο. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.